Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα 16 Σεπτεμβρίου. Καλησπέρα στον πρόεδρο Γιώργο Καρτζαφέρη. Καλησπέρα. Ωραία, ξεκινήσαμε. Σοφία μου. Θα πάμε σε αυτό το πολύ ωραίο θέμα. Ναι. Προηγουμένως όμως, να πούμε ότι είναι ο Εσπερινός σήμερα. Ναι. Γιατί αύριο εορτάζεις και μαζί σου όλες οι σοφίες του κόσμου. Γιορτάζει η Σοφία και η Έλπα. Δηλαδή, βοήθεια. Ελπίδα, πίστη, αγάπη. Μάλιστα. Βασικές αρχές και αξίες που πρέπει να έχουμε στη ζωή μας. Αν έχεις αυτά συμπαραστάτη στη ζωή σου, προχωράς. Αν έχεις ελπίδα, αν έχεις πίστη σε αυτό που κάνεις. Βασικό. Και το αφιέρωμα που έκανα προχθές για την αγάπη. Α, ναι, που μιλήσατε με ρομαντικό τρόπο. Μην μου το χαλάτε όμως τώρα, καλά ξεκινήσαμε. Όχι, πάντως μια χαρά σήμερα... και δόξα τω Θεώ, και δόξα τω Θεώ. Είδαμε West Side Story. Ναι. Ο δικός μας, ο Τζορτζ ο Τσακίρης, του Στίβεν Τσακίρη και τη ζωή σας. Αναστασιάδου. Ο γιος. Τα κατάφερα. Ο πρωταγωνιστής γεννημένος σαν και σήμερα το 1934, θεωρείται σπουδαιότερος έτσι ερμηνευτής. Πολλοί τον βάζουν δίπλα στο Τζον Γκέλι και στον Φρεντ Αστέρ. Έχει πάρει Όσκαρ για τη συμμετοχή του σε αυτή την ταινία. Λοιπόν, υπήρξε από τους πρωτοπόρους, από τις δόξες της Ελλάδας στην Αμερική. Τζορτζ Σακίρης, να μην το ξεχνάμε. Και μια και... Γι' αυτό επιλέξατε το τραγούδι. Και γι' αυτό, γιατί βέβαια... Oh, εντάξει, για την προσωπικότητα, για τον χορευτή και τον τραγουδιστή και για την ελληνική καταγωγή, πάντα Ελλάδα. Θυμάμαι το είχε παίξει τότε, αν δεν κάνω λάθος, το Άστρος στη Σταδίου. Είχα μπει από τις 4 και έφυγα το βράδυ. Τι εννοείται. Το είδα 3 φορές, είναι και μεγάλο το έργο. Τρελαθήκαμε τότε, εκείνη την εποχή. Πήγαινε κόσμος τότε στο κινηματογράφο. Τι. Πήγαινε κόσμος στο θέατρο κινηματογράφο. Ρε της Παλαβής γινόταν να δεις κάτι ουρές εκεί στο Παλάς. Να δεις κάτι ουρές εκεί στο Αττικόν. Από όλων Αττικών. Ο κόσμος. Ο κόσμος έβγαινε έξω. Έβγαινε. Τώρα είμαστε εκεί στην τηλεόραση. Καρφωμένοι. Και έβγαινε έξω. Εισιτήριο παρεούλα. Και παρεούλα. Χεράκι το κοριτσάκι σου. Α, και χεράκι. Και χεράκι. Δεν είχατε όμως έλθει. Ό,τι ήθελε προκύψει. Αλλά το χεράκι. Προέκυπτε μόνο χεράκι. Ναι. Instagram όμως και selfie δεν είχατε εκείνη την εποχή, αλλά τέλος πάντων είχατε χεράκι, όπως είπατε κι εσείς. Όσκαρ, δεύτερο αντρικού ρόλου. Πάμε να έχουμε απόσπασμα για να το ολοκληρώσουμε. Έχουμε πάρει τα Όσκαρ, έχει πάρει και ο Χατζηδάκης, έχει πάρει και ο Βαγγέλης ο Αθανασίου, έχει πάρει και η Ολύμπια Σνόου, δεν θυμάμαι, δεν τα μπλέκω. Ας είναι. Έχουμε πάρει αρκετά Όσκαρ. Λοιπόν, και επειδή είναι Παρασκευή σήμερα, σας δίνω τη δυνατότητα να πάμε και στο δεύτερο σαν σήμερα. Τραγούδι είναι, τραγουδιστές είναι, μάλιστα. Για πείτε μου. Ένα εξαιρετικός τραγουδιστής, χριστιανός, πιστεύει πολύ, πατριώτης και κορυφαίος. Σήμερα λοιπόν έχει γενέθλια, γεννημένος το 1957, ο Σταμάτης Γονίδης. Το πρόσωπό μου στον καθρέφτη με κοιτά, κι αφού δεν κλαίω, πώς μπορεί αυτό και κλαίει. Μάλιστα, Γονίδης, που έχει πει και τι έχει πει το τελευταίο διάστημα και καμιά φορά προκαλεί και με αυτά που λέει. Προκαλεί γιατί λέει αλήθειες, γιατί ξεφεύγει από το σύστημα ΛΟΑΤΚΙ κτλ. Δικαίωμά του είναι. Να υπάρχει κανείς ο οποίος υπερασπίζεται αξίες ζωής.
Τι να κάνουμε. Ναι, και από την άλλη πλευρά, αρχές ζωής είναι. Το είδατε το βιντεάκι με την ταινία μικρού μήκους από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για τους ΛΟΑΤΚΙ. Άσε με τα Σοφία, με αυτούς ασχολούμαι τώρα. Άσε τα. Γιατί. Θέλω να κάνω είναι την προπαγάνδα. Είναι πάρα πολύ ωραίο το βίντεο. Δεν θα προβάλλω εγώ την προπαγάνδα το ΛΟΑΤΚΙ. Έτσι δεν θα είναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, η για μένα είναι μολυτικό. Για σένα είναι πάρα πολύ καλά. Είναι δεν με ενδιαφέρουν οι ΛΟΑΤΚΙ. Φωτισμένη συγκινησιακά. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν και με τι δεν σας ενδιαφέρει, δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Προσπαθεί να παρουσιάσει διάφορα θέματα. Όχι, τα οποία. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Ούτε γι' αυτό με δηλαδή. Προσβάλλει. Με προσβάλλει. Σας προσβάλλει κιόλας. Αυτό το με κάνετε χειρότερο. Με προσβάλλει αγρίως. Δεν το γουστάρω. Δεν το γουστάρω. Εγώ νόμιζα ότι θα συγκινηθείτε κι εσείς από την παρουσία. Υπάρχει ένας Φιλανδός. Φιλανδός. Παγκόσμιος πολιτής στο σκάκι. Ναι. Για 5 χρόνια. 53 αγώνες, 53 νίκες τον τελευταίο καιρό. Και πάει με ένα 19χρονο και παίζει και χάνει. Θα μου πεις είναι έκπληξη. Στο σκάκι όλα είναι πιθανά. Το σπάσκι. Τότε είχε χάσει από τον Φίσερ. Έλα όμως που κάτι μυρίστηκαν, κάτι. Όπα. Έψαξε, ναι. Ο Πιτσιρικάς τι είχε κάνει. Τι είχε κάνει. Είχε πάρει έναν δονητή, τον είχε βάλει εκεί που μπορεί να μπαίνει. Ναι. Και με τηλεκοντρόλ είχε ένα συστηματικό. Δηλαδή έτσι αυτό. Δύο εκείνο. Και όπως μεταδίδεται το μαγνητικό πεδίο. Μέσω υπολογιστή ο αγώνας, ναι. Ο Πιτσιρικάς έκανε τις κινήσεις, τις οποίες διεμήνιαν μέσω του δονητή. Το κατάλαβες. Όπως ήταν ο δονητής στην θέση του, κάποιος που παρακολουθούσε είχε συνδέσει με έναν άλλο υπολογιστή. Και η κίνηση που έπρεπε να κάνει μετεδίδεται δια του δονητού, δια των παλμών του δονητού. Δηλαδή, ξέρω εγώ, κάνει τακ-τακ, πάρε τη Βασίλισσα. Κάνει τακ-τακ-τακ, πάρε τον πύργο. Το διάβασα και τρελάθηκα. Πόσες ώρες μπορεί να έχει το δονητικό, πόση εξάσκηση. Σήμερα το είδα. Συγγνώμη που το διαβάσατε αυτό. Και τον απέκλεισαν φυσικά από το παγκόσμιο πρωτάθλημα αυτόν τον. Θέλω να σου πω λοιπόν. Ότι έγινε αυτό το γεγονός. Η σπίδηση στα. Πόσο προπόνηση μπορεί να είχε κάνει για να αντιλαμβάνεται την κίνηση ο υπολογιστής και το πεδίο και το. Τι να κάνω, ρε Σοφία. Τι να κάνω. Έγινε αυτό πραγματικότητα. Δηλαδή. Το διάβασα. Αν διάβασα ψέματα, διάβασα ψέματα. Όχι, το διαβάσατε. Αυτό λέω. Δεν το κάνετε επειδή σας απέναντι και επειδή σας είπα το βίντεο είναι προκαλεί συγκίνηση. Δύνατη και τρόπο ζωή και πράξη. Όχι τρόπο ζωής. Εδώ δίνεται τρόπος για να αποκτήσεις, να γίνεις πρωταθλητής. Τέλος πάντων, Σοφία. Νικητής, δεν ήθελα. Και πού πάμε. Υπάρχει φρένο. Δεν υπάρχει τρένο. Α, φρένο ναι. Είπατε. Και όχι τρένο. 1977, να κλείσουμε το σαν σήμερα και θα σας πάω εγώ μετά στα υπόλοιπα, στα ωραία που είναι, που είναι Παρασκευή σήμερα και έχετε Σαββατοκύριακο. 1977, πάλι τραγούδι έχετε. Εντάξει, πέθανε ο Μαρκ Μπόλαν, να μην τραβήξουμε πολύ το μουσικό. Έχουμε να πούμε και τα πολιτικά θέματα και είναι και πολλά. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, είναι πολλά. Από πού να ξεκινήσουμε. Στο Ουσμπεκιστάν είδατε χαμόγελα, κέφι, φαγητό και γενικότερα συμφωνίες που έπεσαν στο τραπέζι. Πούτιν, να, κοιτάξτε τι ωραία. Και όλη παρέα. Όλοι μαζί είμαστε εδώ. Ερντογάν, Πούτιν, Λικασένκο, της Κίνας, ο Σι Τσιμπίνγκ. Όλοι μαζί διασκεδάζουν υπέροχα, νομίζω. Είδες την καρεκλογεωγραφία. Όχι, θα μου πείτε όλοι πιο χαμηλά και ο Ερντογάν πιο ψηλά. Όχι, διευθύνει την ορχήστρα. Μπορεί να είναι καλός ομιλητής, ο καλύτερος από την έκφραση. Γιατί και οι κυρίες από πίσω που καθορίζουν τη συζήτηση, την μετάφραση. Η κυρία δηλαδή, εντάξει, κάνει τη. Μετάφραση. Το translate. Ναι.
Τον παρακολουθεί όμως πάρα πολύ. Εσείς είδατε το αποτέλεσμα της συνάντησης που είχε ο Πούτιν με τον πρόεδρο της Κίνας. Η Κίνα είναι, λέει, διατηθειμένη να βοηθήσει, να εργαστεί, να αναλάβει τα πάντα. Σου υπενθυμίζω, πέρα από τον αγιασμό των δικών μας γενιών που δεν διαθέτουμε. Ναι, αλλά τα λέγατε. Τα λέγατε. Το είπε και ο Χέρι. Ποιος είπε ο Χέρι? Ο Κίσιγκερ. Α, το είχε πει, ναι, από την Άνοιξη που ήμασταν εδώ και τα λέγαμε. Προσέξτε, τώρα όμως είναι γεγονός. Και έχει διατελέσει υπουργός εξωτερικών. Και δύσκολη για την Ελλάδα περίοδο, το είπα. Παιδιά, προσέξτε, τους φαίνεται κοντά. Και όταν τα κοιμιάσει αυτό το δίδυμο, τρέχα να ξεμπλέξεις. Ναι. Αυτό που το λέγατε όμως είναι πλέον γεγονός. Γιατί βλέπω εδώ ότι... Είναι γεγονός και αυτό που λέω και ελπίζω να μην είναι γεγονός, ότι ποιο? Σύντομα βλέπω στην ημερήσια διάταξη και τακτικά πυρηνικά όπλα. Όταν λέτε στη μερίσια διάταξη, τι εννοείτε? Γιατί αυτό θα μπουν μπρος. Είναι ο φόβος και η απειλή. Θα μπουν μπρος. Όχι τα πυρηνικά ευρέως φάσματος, αλλά πάνω κάτι αυτά, ξέρετε. Της πρώτης κατηγορίας. Ναι. Γιατί λέει ο Μεντβέντεφ, ο οποίος είναι όντα αυτού, παιδιά, σταματήστε να τους ενισχύετε με υπερόπλα που μας σκοτώνουν κόσμο. Γιατί θα αναγκαστούμε να απαντήσουμε σε αυτές τις χώρες που διαθέτουν υπερόπλα. Οπότε λοιπόν, βλέπω το παιχνίδι να γριεύει πάρα πολύ. Εκεί φοβάμαι. Και έρχεται το επόμενο στάδιο που λέτε κι εσείς, ο Μετβέντεφ. Και το επόμενο στάδιο είναι ενθάρρυνση και σε άλλους προχώρα. Μετά από ένα ήδη πρώτοι ξεκινήσανε. Αζερμπαϊτζάν, κάτσε να φάω την Αρμενία. Τουρκία. Κάτσε να δω τι θα κάνω με τα οντεύω. Φυσικό αέριο Πούτιν, χαμογελαστός, λέει, στο Αφγανιστάν, στο Πακιστάν, παντού. Έτσι. Δυνατός, βλέπω ισχυρός. Σε λίγο να φεύγουμε λαθρομετανάστες, να πάμε στο Αφγανιστάν για να σταθούμε. Όχι, μην το περιγράφετε τώρα με αυτό το τρόπο. Καλά, εντάξει, είναι η υπερβολή του σκητσογράφου. Ναι, μην ξεχνάτε ότι εμείς είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Το είπε η κυρία Μπακογιάννη. Πες της Ντόρας της καλής μου να μην λέει ακακίες. Όχι, το είπε για να μην ανησυχούμε, το διευκρίνησε. Πάμε. Ωραία, άκουσε με τώρα. Γιατί μας να μην έχει την βάλει σε μπελάδες η μαντάμ. Ξέρεις, την αγαπώ, τη συμπαθώ, ναι, αλλά μας έχει βάλει σε μπελάδες. Την άλλη φορά ως υπουργός εξωτερικών, καλωσορίζει πρώτη το αντιπυραυλικό σύστημα πάνω από την Ρωσία. Τα παίρνει ο Πούτιν στο κρανίο. Αγριεύουν τα πράγματα. Οι Αμερικανοί χαίρονται το καλό μας στο κορίτσι. Και έχει αγριέψει τόση κατάσταση. Είμαι ευρωβουλευτής. Για να μπαλώσω την ακακία της Ντόρας. Ναι. Επικοινωνώ με τη Μόσχη και μου λένε πήγαινε στη Σόφια. Πήγατε? Πήγα στη Σόφια. Και με βάλανε στην πρεσβεία της μέσα που έχει ένα κλωβό. Δεν μπορεί να κλέψουν οι Αμερικανοί, γιατί όπου θέλουν οι Αμερικανοί κλέβουν. Εκεί έχουν βάλει ένα κλωβό, μέσα εκεί δεν πιάνει τίποτα. Και είπα, παιδιά, δεν είναι η Ελλάδα η Ντόρα. Μπορεί να είναι υπουργός, δεν είναι η Ελλάδα. Σταθείτε. Ναι. Για να μαλακώσω λίγο τα πράγματα. Δεν ήθελα να μπει η Ρωσία απέναντι. Τελικά τη βάλανε. Η ίδια οικογένεια, ξέρω εγώ, έτσι. Ο Μητσοτάκης μας έβαλε να έχουμε εχθρούς στη Ρωσία. Είναι λάθος. Το πιστεύω ακράδαντα. Στηρίζω μια πολιτική εδώ και 20 χρόνια. Και συνεχίζει. Και όχι μόνο είπε η κυρία Μπακογιάννη ότι είμαστε σε μια χώρα που είμαστε σε πόλεμο με την Ρωσία. Όχι μόνο, όπως βλέπετε κι εσείς, είναι η τακτική της κυβέρνησης. Έρχεται και συνάδελφος, η κυρία Κοροή, που ξέρετε, ότι ανησυχούμε για τις εκλογές. Γιατί μπορεί να έχει αλλίωση των αποτελεσμάτων. Ο Ρώσος στέκει γι' αυτό. Για ακούστε τι είπε η κυρία Κοροή. Στα αλήθεια, φοβάται η κυβέρνηση ότι μπορεί να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι οι Ρώσοι στις εκλογές εδώ? Φυσικά.
Τι θα και θα σου πω και το σχέδιο. Ο Υπουργός Εσωτερικών, θα σου πω τώρα και κάποια πράγματα που δεν είναι γνωστά. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Βορύδης, συγκάλεσε συσκέψεις με τη Διεύθυνση Εκλογών και με την εταιρεία της Singular Logic και μάλιστα συζητήθηκαν, όχι μόνο ο ρώσικος δάκτυλος, ευρύτερα, συζητήθηκε και το ενδεχόμενο να ψηφίσουμε μέσω σκάνερ. Δηλαδή, να μην υπάρχει το κλασικό χαρτάκι. Σκάνερ. Σκάνερ. Να βάζουμε την... θα είναι ειδικό ψηφοδέλτιο. Το σκάνερ αυτό θα διαβάζει και το σταυρό στο βουλευτή και την... Και πού το ξέρω εγώ ότι το σκάνερ θα γράψει αυτό που λέω. Αυτό που θέλω να ψηφίσω. Εντάξει, σκάνερ είναι. Σκάνερ είναι και επειδή είναι εντάξει, σκάνερ... Εντάξει, είναι ηλεκτρονικό. Κάτσε, με συγχωρείς. Ωρα πώς προετοιμάζουν τη λαφροχειρία. Τι ωραία, ο μπαμπούλας ο Ρώσος και θα κάνουμε το παιχνίδι που μπορεί να λέξει ο Αμερικανός. Οι εκλογές ελέγχονται από την Πενσιλβάνια. Ό,τι θέλουν κάνουν. Ό,τι θέλουν κάνουν. Ό,τι θέλουν. Μου το είπε ένας μεγάλος επιχειρηματίας τότε και λέω, μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Ό,τι θέλουν. Τακ, 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 το φτιάχνουν. Εμείς σταματήσαμε το 12 στο 297. Σταπ, σταμάτα. Ανά πάσα στιγμή. Τώρα το κάνουν και πιο επιστημονικά το πράγμα. Με ένα σκάνερ. Να. Η Χριστίνα, η Κοροή. Καλό κορίτσι, καλό κοριτσάκι. Για την αλλίωση. Το έτσι. Θυμάμαι. Μετέφερε το ρεπορτάζ μου ή εσωτερικό. Βοηθώ του Σπύρου. Α, τότε, στο 80. Ναι. Μάλιστα. Το 80. Στο 80. Στην ελευθεροτυπία. Και ελευθεροτυπία. Ναι, ήταν βοηθός του Σπύρου. Και βοηθός. Του αδερφού μου. Και τι θυμάμαι από τότε. Φαινόταν δραστήριο ο κορίτσι και τα λοιπά. Ναι. Εγώ τη συμπαθώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει γίνει εδώ μίλησε μέλος, για μια μεγάλη εποχή. Μέλος της ατμομηχανής της Νέας Δημοκρατίας. Για τις εκλογές μίλησε, δεν είπε για το προφίλ της Νέας Δημοκρατίας και της Ρε, σου είπα κάτι και τώρα εσύ μου λες δικά σου. Δεν είστε. Υπερβολικός είστε επίσης και με το θέμα του κυρίου Γιούνκερ. Το θυμάστε τον κύριο Γιούνκερ. Τι λέγατε τόσο καιρό, τι λέγατε, έρχεται ο άνθρωπος και τα βάζει τα πράγματα σε μία σειρά. Λέει, οι Έλληνες έχουν υποφέρει πολύ. Η αξιοπρέπειά τους δεν ήταν πάντα σεβαστή. Τα μέτρα που επιβλήθηκαν στην ελληνική κοινωνία ήταν πολύ αυστηρά. Είδατε λοιπόν, πρέπει και εσείς λίγο να ρίξετε τους τόνους και... Είδες, κυρία Σοφία, τι δουλειά, μεγάλη υπόθεση, ρε παιδί μου. Μεγάλη η αποτοξίνωση. Από τη θέση που ήταν ή από... Όχι, από το Τζόνι δεν είναι πια. Τέλειωσε. Τέλειωσε. Και τώρα που καθάρισε, είδε την πραγματικότητα. Χρειάστηκε δηλαδή αποτοξίνωση. Δεν το σκεφτήκαμε να διηγηθεί στην αποτοξίνωση νωρίτερα. Ναι, μακάρα το είχαμε κάνει. Δεν είναι τώρα όλοι μας λυπούνται. Τότε μας πλάκωναν στις γρήγορες. Ναι. Το είπε. Αξιοπρέπεια δεν ήταν πάντα σεβαστή και ήταν και πάρα πολύ αυστηρή απέναντί μας. Ήταν. Επίσης... Μην η συνέχεια σημάσεις πειρασμών. Κάποια όχι, στιγμή θα μιλήσω καλοσυνά... και θα πω όλο το παρασκήνιο τότε. Ναι, καλοσυνάτους και καλοπροαίρετος. Με τον άλλον, τον Σόιμπλε. Βέβαια. Σημάδεψε ο πλάκας ο άλλος, δεν σημάδεψε καλά. Όχι, αφήστε το τώρα. Αυτό είναι προσωπικό θέμα. Μην ακουμπάτε. Τα βελάκια που παίζανε, ρε παιδί μου, σιλό. Παίζανε βελάκια με στον τύπο η Ελλάδα. Δεν σημάδεψε καλά με τα βελάκια. Πού πήγε το μυαλό σου ένα. Όχι, λέω, μην το συνδυάσετε με την προσωπική του κόμμα τετραγωδία και το αντίκτυπο όχι, που έχει στη ζωή του. Όχι, βέβαια, πω την βρώμικο μυαλό έτσι. Μακριά από μας, αποκλείεται. Και τώρα που θυμηθήκατε το Σόιμπλε, σας λέω ότι ο κύριος Σόλτς έχει αγριέψει. Α, θα τα βάλει ακόμα και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν, λέει, συνεχίσετε αυτή την προσπάθεια ενίσχυσης στο Κίεβο και της Ουκρανίας, θα είναι σαν να παίρνουμε γραμμή και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι αντίπαλός μας. Για να ακούσουμε. Τι να ακούσουμε τώρα, δεν σας λέω. Εδώ εμφανίστηκε ακόμα και η κυρία Ζαχάροβα και λέει η Ρωσία έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί τα εδάφη της. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Σόλτς λέει εγώ θέλω πετρέλαιο. Και η Αμερική ξέρετε τι του απάντησε. Ότι δεν έχουμε διαθέσιμα να σας δώσουμε.
Άρα ο κύριος Σόλτς τι σου λέει? Θα αλλάξω, λέει, η τακτική. Άρα είναι ο πρόδρομος αυτό που σου είπα. Θα γίνει ανατροπή. Όσο κρυώνουν, όσο πέφτει η παραγωγή, θα αρχίσουν να κυνηγάνε το Σόιμπλε. Και η γερμανική επίσης εφημερίδα, ξέρετε τι τίτλο έχει? Συνταξιούχοι της Γερμανίας πηγαίνετε στην Ελλάδα. Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, Σοφία. Έχουμε ένα, πώς το λέτε, βαρβαριστή, balance το λέτε, ένα balance. Ένα balance, βέβαια. Θα μαζέψουμε όλα τα γερόδια της Γερμανίας, θα μαζέψουμε όλη την νεολαία του Αφγανιστάν και του Πακιστάν και εμείς θα είμαστε θεατές στο θεωρείο. Θεωρείο. Και θα βλέπουμε τον αγώνα. Υφυπουργός... Και θα βλέπουμε τους Γερμανούς να πετάνε τριάρες. Να πετάνε? Όχι, κάτι άλλο θυμήθηκα. Τι θυμήθηκα? Να έρθουν εδώ στην Ελλάδα, μας κατακλείσουν, που τώρα δεν μου το έπαιρνες, έτσι λένε. Ναι. Και προχθές ήρθανε. Τι έκαναν? Ούτε ένα. Πολλά? Ούτε δύο. Τρία. Και ευτυχώς που σταματήσανε. Στην τρία. Και τώρα η ελπίδα μας, Σοφία, όλων είναι το σύνθημα, το νέο σύνθημα. Ποιο είναι το σύνθημα? Δεν ξέρεις το νέο σύνθημα? Όχι. Προς τον πρόεδρο Μαρινάκη. Α, μετά από τις κινήσεις που έκανε. Τις μεταγραφές. Με τον Μαρσέλο, τον Ροντίγκες, ναι, και όλους αυτούς. Ποιο είναι το σύνθημα? Το άκουσα και τρελάθηκα. Ολέ, ολέ, φέρε και τον Μπελέ. Βέβαια. Ολέ, ολέ, φέρε και τον Μπελέ. Ναι. Γιατί δεν είναι ωραίο το σύνθημα? Δεν συνδυάζει το πριν με το μετά? Πολύ, πολύ. Το παρελθόν και το παρόν. Ω Μαντόνα, χάσαμε το Μαραντόνα. Αχ, Μαντόνα, Μαραντόνα. Πού πέτε, στον αθλητισμό? Έχουμε και τη Μαντόνα όμως. Εγώ του στο Μαρινάκι, ναι, θα του έλεγα, αν και δεν ακατεύομαι, αν και δεν είμαι Ολυμπιακός, έτσι, εγώ, η ομάδα μου είναι μια ομαδούλα που έπεσε τώρα η Σιβήτη Εθνική. Λοιπόν, έχω να του πω ένα. Κάνε καλό μου παιδί ό,τι έκανε ο Μπούκοβι. Δεν το ξέρεις τον Μπούκοβι? Για πείτε μου. Έκανε τους Μπέμπιδες. Α, τους Μπέμπιδες. Οι Μπέμπιδες για 10 χρόνια σκίσαν στο πρωτάθλημα. Ναι. Κατέβηκε, τα διαλύω όλα και πάω σε πιτσιρικάδες. Ο Μαρινάκης κάνει το αντίθετο. Το αντίθετο. Πάει σε ποδοσφαιρικά υπερήλικες. Εγώ του λέω, Βαγγέλα, κάνεις γέλα. Α, και έχασε χθες με τη Γερμανία ο Ολυμπιακός, ε. 3-0. Έλα μόνο, δεν είναι τώρα 3 γκολ, είναι πολλά. Πολλά είναι 3 γκολ. Καλά, τι πολλά, 3-0. Εντάξει, με τη Γερμανία έπαιξε. Τι βάση μου, θυμάσαι κάτι αποτέλεσματα που έχει φέρει ο Ολυμπιακός εδώ, στην έδρα? Παρελθόν. Έχει ξεσκίσει μεγάλες ομάδες εγώ. Έχει ξεσκίσει Arsenal, έχει ξεσκίσει, ξέρω εγώ, ιταλικές ομάδες. Μα ήρθε εδώ και πετάει 3 γκολ δια περιπάτου. Αύξησε το όριο ηλικία. Κάνει όμως από την ΝΑΤ και πάει η ΝΑΤ στο... Λεπτομέρειες. Να παίξει στο Καραμπάχ, πώς το λένε, εκεί κάτω. Και ρίχνει 3 γκολ. Εάν λοιπόν η ΝΑΤ που έχασε ο Ολυμπιακός κέρδισε η ΝΑΤ τον Ολυμπιακό, ναι, και η Καραμπάχ κερδίζει την ΝΑΤ, άρα ο Ολυμπιακός κανονικά δεν πάει να παίξει. Εάν υπάρχει ένας συμψηφισμός, είμαι στενοχωρημένος. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδος, της αξίζει τιμή και σεβασμός και όχι ο διασυρμός. Να σας πω κάτι όμως. Λάθος εκπομπή επιλέξατε. Σε λίγες ώρες με τον Γιάννη Καρατζαφέρη. Δεν θα κάνουμε ανάλυση. Ο Γιάννης κάνει την αμυγός αθλητική Σκοπιά. Εγώ κάνω... Μη με φαίνεται τώρα. Με φαίνεται με τη δυσκολία με τα υπόλοιπα που μου λέτε σχόλια. Την πολιτική ανάλυση του πράγματος, πώς σκέφτεται ο Βαγγέλα. Κατάλαβα. Τα τρία, Γερμανία και πάμε παρακάτω πώς θα έρθει ο χειμώνας. Αλλά είπατε το σύνθημα με το Μαραντόνα. Εγώ θα σας πω για τη Μαντόνα. Το ακούτε το νέο σύνθημα? Το ακούσατε από τον Αμερικανό πρέσβη. Για πάμε. Τον δικό μας. Βέβαια. Πάμε.
confident. I have here my friend George Tsounis, the U.S. ambassador to Greece. I need to thank my friend Andonis. You know, in Greece, it's just Andonis, you know, like Madonna. It's just Andonis, you know, like Madonna. Andonis, you know, like Madonna. Πείτε μου τώρα, δεν σας άρεσε αυτό το σύνθημα καλύτερο? Κοίταξε, από πρέσβη σαν τον Τζούλη μαθαίνεις την αλήθεια. Γιατί τον Άδωνη στην Ελλάδα τον βλέπουμε σαν την Μαντόνα, τον σούπερ στάρ. Και δεν είναι έτσι? Ο Άδωνη σούπερ στάρ Μαντόνα? Όχι, όπως τη Μαντόνα, μην κακοποιείς. Όπως οι Αμερικανοί βλέπουν τη Μαντόνα, βλέπουν στην Ελλάδα τον Άδωνη. Και ο σούπερ στάρ της πολιτικής ποιος είναι σήμερα? Σούπερ στάρ της πολιτικής? Ναι, ποιος είναι? Κάνει, Ουδής. Όχι, γιατί είναι ο Άδωνης. Είναι ο Άδωνης. Τι λέτε τώρα? Βέβαια. Μαντόνα. Όχι, δεν είπα Μαντόνα, εσύ το επιμένεις και το λες. Είπε ο πρεσβευτής, όπως είναι Αμερική, εμείς λέμε Μαντόνα, εδώ στην Ελλάδα είναι ο Άδωνης. Και συμφωνώ πολύ μαζί του. Ναι. Χορεύει τουλάχιστον. Δεν ξέρω. Ο κύριος Τσούνης. Ναι. Τι σας πήρεξε ο κύριος Τσούνης? Μια χαρά. Όχι, τα... λέω. Μια... τώρα για τον κύριο Τσούνη είναι νυν Αμερικανός πρέσβης. Ο προηγούμενος, ο Τζέφρι Πάιτ, ξέρετε ότι διορίστηκε και έγινε υφυπουργός ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Να του στείλετε... Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Να του στείλετε συγχαρητήρια. Εκεί θα πήγαινε ο παίχτης. Από την Ουκρανία στην Ελλάδα και από την Ελλάδα σε ένα ευαίσθητο Υπουργείο, ακριβώς επειδή τώρα το Υπουργείο Ενέργειας της Αμερικής θα έχει ρόλο ίσως εισάξιο και ομόλογο με το Υπουργείο Εξωτερικών, έβαλε τον Πράιατ, ο οποίος πράγματι ξέρει πολύ καλά το ρόλο του. Μάλιστα. Και ξέρει και πολύ καλά και την Αλεξανδρούπολη, μην ξεχνάμε. Άρα ενεργειακά θα δουλέψει πάρα πολύ καλά ο κύριος Πράιατ. Τώρα που είπατε για... Και έχει και πολύ καλές σχέσεις. Ναι, με ποιον? Με την πρόεδρο τώρα, την καινούργια της Ντρακάτ, την κυρία Νίκη Τσαβέλα. Α, έχουν καλές σχέσεις, δεν το ήξερα αυτό, εσείς το λέτε. Γιατί εγώ τώρα προσπαθώ να διαχειριστώ το superstar που είπατε, τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν θα παίξει όμως ο κύριος Γεωργιάδη σε σύριαλ, σε τηλεοπτική σειρά. Θα παίξει ο κύριος Μηταράκης. Εντάξει, guest star, θα παρουσιάσει τον εαυτό του. Ναι. Εντάξει, είδατε ότι όσο οι υπουργοί πλέον δεν διαχειρίζονται... Δεν δηλαδή αν τον δεις καλά... Ναι, τι άμα τον δω καλά. Έχει, είναι μια εμφάνιση περίεργη, θέλει κάτι από Αλέκο Αλεξανδράκη, ξέρω, κάτι από Φραγκίσκο Μανέλη. Ο Μηταράκης. Εντάξει, θα μπορούσε να... Να παίξει ένα ρόλο και πιθανό. Ναι, έρθει σε δεύτερο πλάνο αυτό. Και πάμε και στα, στην εξεταστική. Εδώ σήμερα έχουμε Κοντολέον, έχουμε τον ίν πρόεδρο της ΑΕΠ, διοικητή της ΑΕΠ, συγγνώμη. Ο κύριος Κοντολέον είπε ήξερα, δεν παρουσιάζω σοβαρά στοιχεία. Υπήρχαν όμως σοβαρά στοιχεία για να γίνεται η νόμιμη επισύνδεση με τον κύριο Ανδρουλάκη. Και έρχεται και ο νυν διοικητής και λέει με την υπογραφή της Αγγελέως είμαι ανέλεγκτος, άρα εγώ δεν μπορώ να αποκαλύψω και να μιλήσω για τίποτε και για κανέναν. Σοφία, αν την πολιτική που κρατάει ο Κοντολέων σήμερα και ο νέος, ναι, την ακολουθήσει εξ αρχής η Νέα Δημοκρατία, δεν θα είχε πάει τόσο σφαλιάρα. Σφαλιάρα λέτε. Σούπα. Δεν είναι έγκλημα αυτό το οποίο εγένετο. Έγκλημα είναι ο τρόπος με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε να αντιδράσει. Εξού και είναι σφαλιαρόπληκτη. 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 Συγγνώμη, δεν είναι όμως θέμα δημοκρατίας? Να μην επιστρέψουμε πάλι σε αυτό που ισχυρίζεται μέχρι και σήμερα και η αντιπολίτευση γενικότερα, όλα τα κόμματα. Είπε μια κουβέντα ο προηγητής. Υπήρχαν ενδείξεις υπήρχαν, που επέβαλαν να τον παρακολουθούμε. Ναι. Υπήρχαν. Το είπε ξεκάθαρα. Άρα τι να κάνει, εφόσον το είπε. Όπως και ο νυν είπε ότι όλα μεταφέρθηκαν με τυπικό και νόμιμο τρόπο. Μεταβιβάστηκαν στην ΕΔΕ, τελεία και παύλα. Εγώ δεν έχω να δώσω καμία άλλη διευκρίνηση. Τι να κάνουμε τώρα?
να δικαιολογούμε τις βλακίες της Νέας Δημοκρατίας. Δικαιούνται όλοι οι βλακίες. Αλλά βλέπω όμως, κυρία Σοφία. Τι βλέπετε? Επειδή το πράγμα πάει βαθιά. Πού πάει, κυρία Σοφία? Πού πάει? Βαθιά. Ναι. Βαθιά. Βλέπω λοιπόν ότι ξεκίνησε ο διαγωνισμός. Όχι ο διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός, τάκ, αγωνιά και τα λοιπά. Μετά την Όλγα που βγήκε μπροστά με ατζέντα και ύφος Καραμαλή, νάτος, νάτος. Ποιος? Πετιέται. Ποιος νάτος πετιέται? Ο Δένδιας. Με αυτό που είπε χθες, εννοείται? Όχι, ήταν αστιάκι. Εντάξει, μα τον έθαψε. Βρε, τον έθαψε. Και καλά τον έθαψε. Mm. Και τι έπρεπε στην αλήξη από πάνω και μπετό. Εντάξει, έδωσε, λέει, πίστευα, μου είχε μεταφερθεί ότι ήταν όλα καλά. Δεν είναι το ίδιο. Βρε, μόλις δεν έπεσε κάτω ο Μητσοτάκης. Mm. Απλώς είχε ένα στραμπούλιγμα. Και εντάξει, είναι ξανάρθει. Δεν περιμένανε να πέσει κάτω, αρχίσανε. Μήπως ήθελε να κάνει ο κύριος Δένδιας μια διευκρίνηση για το τι κλίμα επικρατούσε τότε? Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει αυτά που σου λέω, Σοφία. Ναι. Και επειδή είμαι παθός, είμαι και μαθός. Εδώ λέτε, κάτι σημαίνει. Εδώ κάτι σημαίνει. Σιγά που θα αφήσουμε την Όλγα μπροστά. Σιγά που η Όλγα δεν είχε στήσει το σοου στον πατέρα της να πάει ο Κεφαλογιάννης και όχι ο Πρωθυπουργός, που είναι από την Κρήτη. Σιγά. Σιγά, σιγά. Άρα εκμεταλλεύεται την ευκαιρία. Δεν ξέρω αν υπάρχει ευκαιρία. Είχα διαφορετική... εντάξει, αυτό τι σημαίνει? Γιατί όλοι εστίασαν σήμερα στο γεγονός ότι πήγε ουσιαστικά να έρθει στα χέρια ο κύριος Κυρανάκης με τον κύριο Τσανακόπουλο μέσα στην εξεταστική. Τον προκάλεσε, λέει, ο κύριος Κυρανάκης, και ο κύριος Τσανακόπουλος ήρθε μέχρι εδώ και του λέει: «Τι μιλάς εσύ, ρε Χρυσαυγίτη?» Τι λες, έτσι του είπε? Έτσι του είπε. Και στην εξεταστική. Και τι το απάντησε ο κύριος Κυρανάκης? Δεν πρόλαβε, γιατί μετά σηκώθηκε ο Κεφαλογιάννης και λέει: «Εδώ θα έρθουν τα πάνω κάτω, θα δημιουργηθεί και νέο θέμα», και έκανε τη διακοπή της συνεδρίασης. Ανακοίνωση. Θυμάσαι όταν ξεκίνησε αυτό το παιδί με πολύ φόρα? Κυρανάκης τώρα? Ναι. Ναι. Σου είχα πει ότι αν μπορέσει να ελέγξει τα φρένα, έχει καλογκάζι. Εσείς, έχει πρόβλημα στα φρένα, λέτε? Αν δεν τα ελέγξει τότε, πότε θα προλάβει να τα ελέγξει? Ένα σέρβις γενικότερο δεν θέλει? Εντάξει, Σοφία, εντάξει, δημιουργούν θέματα. Σφαλιάρες στο Μητσοτάκη είναι όλα αυτά. Σφαλιάρες στο Μητσοτάκη. Ο Δε Τζανακόπουλος είναι τη πάση γνωστό ότι είναι μπουμπούκι. Παπ, Χρυσαυγίτης. Γιατί από πού και σπου είναι Χρυσαυγίτης? Εντάξει, προφανώς. Από πού και σπου είναι Χρυσαυγίτης? Αυθερέτος. Αυθερέτος από πού? Δηλαδή, ποια είναι η πράξη που τον κάνει Χρυσαυγίτη? Προφανώς τον προκάλεσε πάρα πολύ. Αν πω μέσα και πω ότι είστε 17 Νοέμβρη, θα γίνει κόλαση. Όχι, δεν γίνεται. Και βεβαίως δεν είναι 17 Νοέμβρη. Ξαδερφάκια, λέει, και δεν ξέρω τι. Μακρινά, εν πάση περιπτώσει. Πολύ μακρινά ξαδερφιά. Αλλά είναι από την ίδια, ξέρω εγώ. Έτσι λοιπόν, είσαι από εδώ, Χρυσαυγίτης. Τιμή σου, Χρυσαυγίτες. Τιμή σου, Χρυσαυγίτες. Γιατί όλα αυτά? Δεν χρειάζεται ούτε το ένα ούτε το άλλο. Κλείστε το. Δουλέψτε για την Ελλάδα. Τώρα δεν είναι και εύκολη υπόθεση αυτό. Δουλέψτε για την Ελλάδα. Κάποιοι παραμένουν και περιμένουν το πατερούλι, όπως είπε και ο Υφυπουργός Παιδείας. Ακούσατε τι είπε όσον αφορά τη στέγη και τα προβλήματα που έχουν φοιτητές και εκπαιδευτικοί? Για πάμε. Αναρωτιέμαι αν σκέφτεστε ως πολιτική ηγεσία στο Υπουργείο Παιδείας να δώσετε κάποιο επίδομα στέγασης για αυτούς τους ανθρώπους. Συνήθως όταν αναφερόμαστε σε τέτοιες περιπτώσεις, αναφερόμαστε και σε πολύ πλούσιους δήμους, mm-hmm. οι οποίοι βγάζουν πάρα πολλά λεφτά από τον τουρισμό. Mm-hmm. Καλό είναι τέτοιες περιπτώσεις να αντιμετωπίζονται από τις τοπικές κοινότητες πρωτίστως.
Έχουμε ένα πολύ καλό παράδειγμα του Δήμου Ίδρας, ο οποίος αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα με ένα επίδομα που δίνει στους εκπαιδευτικούς που πηγαίνουν. Mm-hmm. Επομένως, ας έχουμε κατά νου ότι δεν μπορεί να είναι το κράτος πατερούλης που πρέπει να τα λύνει όλα από mm-hmm. την Αθήνα, από το Μαρούσι, mm-hmm. αλλά και οι τοπικές κοινωνίες βλέπουν τις δικές τους ανάγκες και το αντιμετωπίζουν. Mm-hmm. Έχουμε το ίδιο πρόβλημα και στα πανεπιστήμια, διότι έχουμε φοιτητές που δεν μπορούν να βρουν δωμάτια. Και η λύση εκεί είναι αύξηση του επιδόματος του στεγαστικού και δημιουργία εστιών mm-hmm. σε βάθος χρόνου για να λυθεί το πρόβλημα. Υπάρχει κάποια επικοινωνία με την τοπική αυτοδιοίκηση στο κομμάτι αυτό, έχουν γίνει δράσεις? Υπάρχει επικοινωνία. Το κράτος πατερούλη. Να εντοπίσει κάποιος τον κύριο Όθωνα Φλωράτο mm-hmm. να στείλει αντίγραφο του προγράμματός μας στον κύριο Συρίγο και στη Νέα Δημοκρατία για να δει πώς γίνονται τα θέματα. Εμείς είχαμε πει τότε. Όπου υπάρχουν πανεπιστήμια, υπάρχουν και στρατόπεδα. Ο στρατός να παρέχει δωμάτια σε φοιτητές. Να έχουν μια όσμωση καταρχήν με το στρατό και βεβαίως και στους καθηγητές. Ευκολότατο. Δεν πρέπει να ψάξω. Θα πας εκεί στο οικείο στρατόπεδο και θα σου παραχωρήσουν ένα δωμάτιο. Και αν δεν λέει, για να το φτιάξει ο στρατός. Τελειώνει η υπόθεση. Έχουμε ολόκληρη, ξέρω εγώ, τη Ρόδο και έχουμε τόσο χώρο. Ο στρατός να κάνει και 30 δωμάτια για καθηγητές. Αυτά έχουν λυθεί σε εμάς. Τώρα προσπαθούν να κάνουν αυτά και δεν είναι ο Πατερούλης και είναι ο Εγκονούλης που τα κάνει. Ο Πατερούλης θα τα μεθοδεύσει αυτά. Τι να κάνουμε. Σοφία, δεν ξέρουν να περπατήσουν. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Με στενοχωρούν. Και άνθρωποι που έχω αξιολογήσει με 10. Δεν μπορεί τώρα να λέει αυτά που λέει ο Άγγελος. Για το κράτος Πατερούλη. Ο μακροανιψιός. Τι είναι είτε. Μακροανιψιός. Μακροανιψιός δηλαδή. Τι λες μωρά Σοφία. Τι λες. Η γιαγιά του Καρατζαφεροπούλα. Α, το δέντρο, το γενεολογικό λέτε. Η γιαγιά του τι ήταν. Καρατζαφεροπούλα. Μάλιστα. Άρα έχετε διπλό θέμα τώρα και χτύπημα. Εμείς σε αυτή την οικογένεια, να πω τώρα, δεν ξέρω σε άλλες τι γίνεται. Ναι, έχετε κρατήσει. Έχουμε κάποιες ιεραρχίες. Ναι. Τι ιεραρχίες. Αυτή ήταν Καρατζαφεροπούλα. Μάλιστα. Τι σημαίνει, Καρατζαφεροπούλα και τι σημαίνει Καρατζαφέρενα. Α, μάλιστα. Τι σημαίνει το ένα. Ξέρεις τη διαφορά. Είναι από την Καρατζαφεροπούλα, η Καρατζαφεροπούλα έχει αίμα. Σωστό, είναι από την οικογένεια. Η Καρατζαφέρα δεν έχει. Δηλαδή η Βέννη είναι ο πυλώνας της οικογένειας, έτσι. Είναι Καρατζαφέρενα. Ενώ η εγγόνα είναι Καρατζαφεροπούλου. Στην ιεραρχία είναι πάνω η εγγόνα από την Καρατζαφέρενα. Αυτά είναι τα... Αυτή είναι η οικογένειά μας. Σε άλλη οικογένεια δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό. Ναι. Επομένως λοιπόν, η γιαγιά είναι Καρατζαφεροπούλα. Κατευθείαν κάτω. Θα αρχίσω να το ψάχνω και εγώ τώρα στη δική μου οικογένεια. Η Πούλη και η Φίνα. Ναι, το αίμα και το μετά. Ωραία. Προηγείται πάντα το αίμα. Ωραία. Ηθικό δίδαγμα. Θα αλλάξουν πάρα πολλά με την ευρύτερη έννοια στην οικογένεια. Μετά τη διευκρίνηση που κάνατε, αλλά πείτε μου να πάμε για να πάμε και στα υπόλοιπα. Τι διευκρίνηση. Να πάμε στο κολαγόνο ή θέλετε να πάμε σε θέμα όπου θέλετε. Ένα σχόλιο θα μου πείτε για τη ΜΚΟ. Human Rights 360. Το πήρε πίσω. Εσφαλμένη λέει διατύπωση. Όσο υπάρχουν ΜΚΟ, είναι ένα όγκο για μένα κακοήτη στον οργανισμό. Εδώ και 20 χρόνια λέω δεν χρειάζεται. Ας κάνει κάποιο σωματείο. Μπορεί να μαζέψει 20-25 υπογραφές, να κάνει σωματείο. Γιατί ΜΚΟ. Τι είναι το ΜΚΟ. Είναι πιο κοντά στην Ευρώπη. Πώς έχει το ΜΚΟ. Είναι κάπως της κυβέρνησης. Έτσι. Δεν με ενδιαφέρει. Είναι μεγάλο. Δεν θέλω ΜΚΟ. Το έχω πει 200 φορές σε όλους τους σε συνέδρια, σε τέτοια. Η ΜΚΟ είναι τρικλοποδιά. Είναι τρικλοποδιά. Κάντε σωματεία. Δεν απαγορεύει κανείς. Όχι ΜΚΟ.
τις φορτωθήκαμε τις ΜΜΕΚΟ από τη Γαλλία που το ξεκίνησε και έχουμε τώρα περισσότερες ΜΜΕΚΟ στην Ελλάδα από ότι έχουμε σχολεία. Είναι πιο πολλές ΜΜΕΚΟ. Και κάνουν και λάθη και τα διορθώνουν και δημιουργούν προβλήματα και διευθυμίσεις επέκτες. Γιατί ασχοληθώ και ότι ευθύνη έχει ΜΜΕΚΟ που το έκανε και που το έκανε. Ναι. Που δίνει αναφορά ΜΜΕΚΟ. Χωρίς αναφορά, χωρίς επιπτώσεις, χωρίς παρενέργειες και συνέπειες. Τίποτα, δεν έχει τίποτα. Εάν πεις εσύ κάτι, έρχεται το σουρού και σου τραβάει τα μαλλιά. Η ΜΜΕΚΟ μα κάνει μια γκέλα. Ναι. Όλες οι κυβερνήσεις δεν λένε όμως ότι τώρα θα γίνει ο έλεγχος της ΜΜΕΚΟ, τώρα θα περιορίσουμε, αλλά τρίχες. Αναπτύσσονται. Τρίχες. Μάλιστα. Στα ουσιαστικά και στη Πάμε μεγάλη... λοιπόν τώρα στα ουσιαστικά που είναι η υγεία μας. Και επειδή έχουμε λίγα λεπτά, σας παρακαλώ, εγώ ως δημοσιογράφος, θέλω να μου σχολιάσετε όλες αυτές τις εκπομπές που έχουν ξεκινήσει πρώτη εβδομάδα. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα την πρωινή εκπομπή του ΣΚΑ. Κάτσε, κύριε Σοφία. Τι να κάτσω. Γιατί να κάτσω. Να κάνουμε μια σούμα. Γιατί, καταρχήν, ναι. Πράγματι υπάρχουν ωραία κορίτσια που βλέπεις, αλλά μέχρι εκεί. Ναι. Αλλά υπάρχουν και κυρίες που αχθοφόρουν κάτι. Έτσι λοιπόν, εγώ έχω κάνει τους δικούς μου διαχωρισμούς. Το έχετε κάνει. Ξέρω λοιπόν όταν θα δω αυτή την εκπομπή, ναι, θα δω ένα ωραίο πρόσωπο. Αν δω την άλλη εκπομπή, θα δω ένα ωραίο κορμί δίμετρο, αλλά χωρίς πρόσωπο. Υπάρχουν όμως και οι άλλες εκπομπές που με ενδιαφέρουν να τις παρακολουθήσω. Τι? Μελέτη. Έμφορτη, κουβαλάει πράγμα μέσα της. Κουβαλάει πράγμα. Ναι, η άλλη κοπέλα, η ωραία, η μελαχρινή που δεν είναι ξανθιά, η μαγκύρα, ναι, κουβαλάει, ναι. Είναι έμφορτη. Ναι. Από και πέρα είναι οι άλλες κοπελίτσες που είναι τσου. Ωραία. Βλέπεις για να δεις ένα ωραίο πρόσωπο. Αυτό είναι. Μέχρι εκεί. Τι να κάνω εγώ κριτική τώρα για όλα αυτά. Βλέπω τι βλέπετε? Να βουλιάζει ο δικός μου έτσι μαθητής και στενοχωριέμαι. Ποιος? Ο ψηλός. Τον είχα εδώ τον 90. Για τον Λιάγκα. Ο Γιώργος Λιάγκας. Τον βλέπω και κάνει έτσι. Γιατί βουλιάζει? Δεν μπόρεσε να το κουμπώσουν εκεί με την δούκησα. Και έτσι λοιπόν δεν βλέπω να προχωράει. Βλέπω την Μαρία την Αναστασοπούλου να τη βυθίζει λίγο να την, ο Παπαδάκης. Στον Παπαδάκη δεν πρέπει να σταθεί κανείς, δεν είναι. Ο άνθρωπος είναι ισοπεδωτικός. Γιατί δεν μπορείς να αντισταθείς? Και βέβαια μπορείς να αντισταθείς. Τη βλέπω να παίζει τσικό. Και λυπάμαι εξαιρετικά γιατί είναι πολύ καλό άτομο, κατηδισμένο, διαβασμένο, υπροσωπικό. Αλλά δίπλα σε Παπαδάκη δεν στέκεται τίποτα. Θα αποχωρήσει, λέει. Και η όμπρα να έρθει, θα την έτρωγε η κόμπρα. Το λέτε το έτσι, το λέτε. Κάποια στιγμή δεν θα αποχωρήσει. Θα αποχωρήσει. Εντάξει, αυτό κάνει η κοπέλα, αλλά... Βλέπω όμως ότι όλες τις εκπομπές τις έχετε δει. Ελάτρια, στην οποία είχε χτίσει έναν κόσμο η Μαρία. Στο Sky. Ο οποίος σιγά σιγά μαραίνεται. Ένα χρόνο δεν ξέρω τι θα βγει. Μπορεί στο μέλλον να προκύψουν και νέα στοιχεία. Όπως επίσης και ο οικονόμου. Με τον Άκη Παυλόπουλο. Έβαλε τον Άκη, τον Μπουλουκάκη. Έβαλε και την άλλη την κοπελίτσα. Mm. Αλλά δεν τραβάει το πράγμα. Δεν τραβάει. Το δίδυμο το άλλο φύσαγε. Δεν τραβάει, δεν πατωδεί. Και χάνει και ο ίδιος ο οικονόμου. Ναι. Αυτά. Θες άλλη εκπομπή, τίποτα? Αφού τα είπατε όλα τώρα. Εγώ νόμιζα ότι θα δείτε αποσπάσματα, αλλά εσείς τα έχετε περάσει όλα, τα έχετε δει όλα, τα έχετε αξιολογήσει. Μα δεν είναι και η δουλειά μου, είναι να εξετάζω. Ξέρεις πόσα χρόνια είμαι φούρναρης? Είστε πολλά χρόνια η αλήθεια, είναι γι' αυτό ήθελα να ζητήσω. Κοντεύω τα 60. Αλλά τα είπατε. Έχω δει να περνάνε τέτοια φιντάνια, αλλά εντάξει. Βλέπει ένα ωραίο κοριτσάκι. Βλέπει η άλλη που έχει ο κορμάρα, αλλά από μούρι είναι σαν να έχει πάει τη γάνη. Τα βλέπει όλα. Και λες, περιμένει εγώ να δει τι θα πει. Δεν μπορεί να πει. Κούκου. Πρώτη εβδομάδα. Ενώ αυτές οι δύο που σου είπα, ίσως και καμία ακόμα που δεν. Μελέτη και είναι γύρω. Να την προσπερνάω. Ναι. Δεν θέλω να κυρώσω καμία. Δηλαδή, μ' αρέσει πολύ η Ζήνα. Έχει μια συγκρότηση.
Δεν είναι το, μεσημέρι, δεν είναι το χήμα. Αυτό μου αρέσει. Δηλαδή μια εμφάνιση και μια συγκρότηση. Ναι, είναι και χρόνια. Αλλά που είναι, και πίσω που... και μπροστά με το Σελήνη. Και βεβαίως, εγώ αυτό που θα ήθελα έτσι από τη Λουράσο, να πω στην δικιά μου. Ποια είναι η δικιά σας? Λίγο αποστάσεις από κάποιες λέξεις, κάποια πραγματάκα, κάποια αυτά. Δεν, Κατερίνα, δεν ξέρω εγώ μας ενδιαφέρει τι σχέση έχεις εσύ με το άρτα όργανο, β' όργανο, τρίτο όργανο. Έτσι, αυτά είναι λαθάκια. Τα όργανα. Εγώ έβγαλα, ξέρω εγώ... Τι βγάλατε? Τρεις. Τι τρεις? Κοπελίτσες πρωινάδικα. Ναι. Γιατί μία είμαι περήφανος. Για τη Μαρία τη Μεκατόρου. Για την καινούριου γοητεύουμε μια τόσο ωραία κοπέλα. Και η άλλη είναι μια πρόσφατη 4-5 χρόνια. Η οποία δεν μπορούσε. Λέω, θα σε ξεράσει τηλεόραση. Θα σε ξεράσει η Αντελίνα. Πρόσεξε, πρόσεξε, πρόσεξε. Ό,τι είπα έγινε. Μάλιστα. Ο δάσκαλος μίλησε, ο απολογισμός έγινε. Την επόμενη εβδομάδα θα μου κάνετε βαθμολόγηση. Περισσότερες πληροφορίες παραπέμπω στον κύριο Δήμο Βερίκιο. Α, μάλιστα, για να δώσει περισσότερες διευκρινήσεις. Λοιπόν, πάμε όμως... Πάμε...